Θα ήθελα να μας πείτε εσείς όμως, τώρα που το σκέφτηκα. Να, ορίστε μια ωραία ευκαιρία. 2-12-2-12-50-25, ρεπόρτερ παντού. Θα σας κάνουμε ρεπόρτερ από παντού. Δηλαδή, εσείς θα μας παίρνετε τηλέφωνο. Ρεπόρτερ, μην φανταστείτε. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί που είσαι στην παρέα, τι συζητάτε. Να, αυτό θέλουμε να μάθουμε. Ντου από να παντού. Δούμε ποια είναι τα πιο hot, έτσι, νέα, τα οποία απασχολούν εσάς και την παρέα σας. Δηλαδή, ας πούμε, Φέρι Πι, εγώ από αυτά που έχω ακούσει σήμερα, αυτό με την άνδρα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε, ο άνθρωπος την πήγε να πάθει παραλίγο. Και το συζητάω με την παρέα μου. Ένα, ξέρω εγώ. Το άλλο με την Τζούλια Αλεξανδράτου μου στο σπίτι τη. Δεν ξέρω τι είπατε. Πώς μάζεψε τόσα λεφτά η Τζούλια και πήγε ανοιχτό πανεπιστήμιο. Εκτός από λογοτεχνική και κοινωνική εκπομπή, είμαστε και ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έτσι, μπράβο, θα σας ακούσω. Το ρεπορτάζ που συμβαίνει σε πολλές πόλεις και χωριά του τόπου μας που δεν προλαβαίνουμε να έρθει σε εμάς. Μας παίρνουν και βγαίνουν κατευθείαν στον αέρα. Θα βγείτε στον αέρα πάντως. 2-12-12-50-25 θα σας ακούσουμε σε λίγο. Βγαίνω σε λίγο το διάλειμμα. Και μετά σας έχουμε κι άλλα αποκλειστικά. Δεν πιστεύετε σήμερα τι συμβαίνει. Που είστε ρεπόρτερ από παντού. Τι συζητάτε άραγε. Ποια είναι τα κτσοβολιά που σας κάνω πιο πολύ μεγάλη εντύπωση και τα συζητάτε με τους φίλους σας. Να ακούσουμε την πρώτη κυρία. Είναι η κυρία. Η κυρία Λίκη από την Φυσιά. Γεια σας. Γεια σας κυρία Λίκη. Τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Επίσης και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω, λέμε να αρχίσουμε να βλέπουμε τους τηλεθεατές έτσι λίγο. Να μας πούνε τι σκέφτονται, τι λένε με τις παρέες τους, όλα αυτά. Εσείς τι σχολιάζετε έτσι πιο πολύ αυτές τις μέρες και σήμερα? Κυρίως την Τζούλια. Α, ναι. Βέβαια, τόσο ξεκατίνιασμα μία εβδομάδα, παράδειγμα, δεν υπάρχει Ψωμόπουλος. Υπάρχει Ψωμόπουλος και ξαφνικά Βίλα στην Εκάλη. Κοιτάξτε, τα περνάνε αυτά οι σχέσεις, κυρία Λίκη, μου καταλαβαίνετε. Εγώ πάντως, βρε παιδιά, τα τριπλάσια χρόνια μαζεύω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν πειράζει, εσείς μάλλον όμως δεν μαζεύετε τα πέντε που μαζεύει η Τζούλια, γι' αυτό ίσως είναι ακριβώς, ακριβώς. Μετά, εκτός από την Τζούλια, λέτε, σας ενδιαφέρει κάτι άλλο? Συζητήσαμε και για το χωρισμό της Ελένης. Μα είπα και εγώ, δεν θα το πείτε, δηλαδή είναι δυνατόν να σχολιάζετε τη Τζούλια και να μην σχολιάζετε το χωρισμό της Ελένης? Όταν υπάρχουν οικογένειες και παιδιά, δεν συζητάμε πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά... Αλλά, περιπτώσει, φυσικά συζητήθηκε και πάρα συζητήθηκε. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λίκη. Και εμείς, γεια σας. Πολλά φιλιά, φιλιά στην Κηφισιά. Η επόμενη... Α, ο κύριος Χρήστος. Η επόμενη, ο Χρήστος. Χρήστο. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα και σε όλη την ομάδα του Κουσκούς από την όμορφη Δράμα. Μα τι ωραία φωνή, εσύ το κάνεις πολύ έτσι, δεν είσαι ωραία. Από την όμορφη Δράμα, φιλιά στην όμορφη Δράμα. Ραδιοφωνικός παραγωγός. Πραγματικά, τι ωραία φωνή, στα αλήθεια. Χρήστο, εσείς μεταξύ σας τι λέτε εκεί? Λοιπόν, εντάξει, συζητάμε σίγουρα για το χωρισμό της Ελένης Μεναγάκη, ένα πρόσωπο το οποίο το αγαπούμε όλοι πάρα πολύ. Απλά αυτό το διάστημα η επιστροφή του Ανδρέα Μικρούτσικου στα ραδιοφωνικά δρόμενα και στο μέλλον στη ζωή είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους εμάς. Τι σας έχει κάνει εντύπωση, Χρήστο, δηλαδή τι σχολιάζετε όσον αφορά στον Ανδρέα Μικρούτσικο? Το ότι γύρισε, αυτά που πέρασε, πώς τα πέρασε, τι λέτε μεταξύ σας? Αυτά που πέρασε, η κατάθλιψη που και ο ίδιος δήλωσε ότι πέρασε για ένα χρονικό διάστημα λόγω του χωρισμού, λόγω της οικονομικής καταστροφής.